παράκληση απόλυτη ησυχία για να απολαύσουμε την παράσταση και θα τα ξαναπούμε με τα παιδιά στο τέλος αυτής. Καλή απόλαυση. Παιδιά, ήμουν 12 χρονών και ζούσαμε στο κατάλαβο. 25 Απρίλη ήταν. Πηγαίναμε με τον μικρό μου αδερφό στη μάδρα μας, λίγο έξω από το χωριό. Ήταν χαράματα. Μόλις ο ήλιος είχε βγει πίσω από την Ήμου και ένα καράβι γερμανικό ερχόταν από τη Σαμοθράκη. Και από πάνω αεροπλάνο. Τώρα εγώ με τον αδερφό μου εκεί καταλάβαμε ότι πρέπει να ήταν Γερμανοί, γιατί κάτι είχαμε ακούσει. Το πεζικό τραγουδεί αμέσως δρόμων, χωριών, κοιλάδων και υψωμάτων σύμφωνα με το σχέδιο. Πήγα να γεμίσω μια στάβνα από ένα πηγάδι που είχε χαμηλά στη μάδρα μας. Στον δρόμο που κατέβαινα,
περνάει ένα αεροπλάνο πάνω από το κεφάλι. Και πώς μου ήρθε εμένα να ξαπλώσω κάτω, σαν κομμάτι. Στον αέρα, αεροπλάνα μας ανέλαβαν τη φύλαξη και πετούν χαμηλά πάνω από το νησί. Έτσι σκέφτηκε. Μικρό παιδάκι μου. Φοβηθήκαμε. Είναι δυνατόν να μην φοβάσαι? Μετά μάθαμε ότι κάναν βόλτες με τα αεροπλάνα και βλέπαν αν υπάρχει αντίσταση στα βουνά. Γι' αυτό πετούσαν και χαμηλά. Ο ήλιος καίει. Κανένα φύσημα, ναι. Το υψηλό βρεχόδι βουνά τρέχουν τη θέα μας προς τη θάλασσα. Μας αναφέρεται ότι οι Έλληνες προβάλλουν αντίσταση από τα γύρω υψώματα. Αμέσως όλμη και πολυβόλα τίθενται εισέλγουν σύμφωνα με το σχέδιο. Παντού φράμεται η αντίσταση. Συλλαμβάνονται οι πρώτοι αιχμάλωτοι. Οι δυνάμεις μας λαμβάνουν συμφώνως προς σας διαταγάς, πορείας προς κάστρων και μούδρων. Όταν μπήκαν οι Γερμανοί στη Λίμνο, ήμουν 8 χρονών και ζούσαμε στη Μύρη. Ήταν Απρίλιο του 1941, θυμάμαι. Πρώτα μπήκαν από το Πουρνιά και έστειλαν έναν αγγελιοφόρο. Έναν μόνο. Μοτοσυκλετιστή. Και ένας χωροφύλακας τον σκότωσε εκεί κάπου στα Θέρμα. Πού είναι σήμερα το στρατόπεδο του Δημητριάδη? Αυτός ο χωροφύλακας πήγε και κρύφτηκε στο νεκροταφείο στο Θάνος, πάνω στο βουνό. Κρύφτηκε μέσα στο οστεοφυλάκι. Οι Θανιώτες τον πήραν και τον έκρυψαν μέσα σε έναν στάβλο. Μετά βρήκαν έναν Τούρκο βαρκάρι και τον έστειλαν απέναντι στην Τουρκία. Ήταν πατριώτες τότε οι άνθρωποι. Με υψηλά σηκωμένα τα χέρια πλησιάζουν πνεύματα. Φαίνονται έκπληκτοι όταν οι Γερμανοί στρατιώτες τους προσφέρουν το χέρι τους στη διαχέρνηση. Το τι πλήσια εγκεφάλου έχουν υποστεί αυτοί οι άνθρωποι για το ποιόν μας, μπορεί να το συμπεράνει κανείς στην έκφραση των προσώπων τους. Μετά όμως από τον φόβο έρχονται τα δάκρυα χαράς. Μία μητέρα κρατεί στην αγκάλι της το παιδί της και κλαίει στην πόρτα του σπιτιού της. Ένας στρατιώτης μας αυθόρμητα σηκώνει το χέρι του να χαϊδέψει το παιδί της. Η μάνα προς στιγμή να αντιδρά, αλλά γρήγορα αλλάζει φυσιογνωμία. Μόλις αντιλαμβάνεται ότι ο Σάξον αυτός στρατιώτης του πεζικού απλώς ήθελε να χαϊδέψει τα κόκκινα μάτια του παιδιού της. Η μητέρα και το παιδί γελούν. Αυτές είναι οι συνήθεις σκηνές του δρόμου. Οι Γερμανοί τώρα, όταν μάθαγε τον φόνο, λυσάξανε και κατέβηκαν προς τα Θέρμα. Στα Θέρμα όμως είχαμε μαζευτεί όλος ο κόσμος από τη Μύρινα, γιατί κυκλοφόρησε ότι οι Γερμανοί θα βομβάρδιζαν την πόλη. Όταν φτάσανε, περάσαν τα Θέρμα για στρατόπεδο και τα περικυκλώσαν. Ήμασταν τόσο γυναικόπαιδα, αλλά αυτοί για αντίπεινα δεν το είχαν τίποτα να πάρουν τα πολυβόλα και να σκοτώσουν όλο τον κόσμο που ήταν παγιασμένος εκεί μέσα. Στήσαν τα πολυβόλα και βρέθηκε μία γυναίκα, Γερμανίδα αυτή, παντρεμένη με Έλληνα, και λέει στον αξιωματικό του Γερμανού: «Εγώ ανήκω στο γερμανικό Τρίτο Ράιχ και αν κάνετε αυτό το πράγμα και σκοτώσετε τον άμαχο πληθυσμό θα πάψω να ανήκω, έστω και σκοτωμένη. Οι αρχές μας είπαν ότι πιθανόν να βομβαρδίσετε τις κατοικημένες περιοχές και φύγαμε από τα σπίτια μας και ήρθαμε εδώ. Τώρα αν έγινε αυτό το περιστατικό εκεί πάνω, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση». Και έτσι γλιτώσαμε όλη εκείνη την ημέρα. Εφτάσαμε στην πρωτεύουσα του νησιού. Αμαχητή παραδίδεται η πόλη. Οι δε ιερείς, ο δήμαρχος και άλλοι πρόκριτοι προχωρούν προς την κεφαλή της φάλακας. Άνθρωποι στους δρόμους σηκώνουν τα χέρια τους, κοιτάζουν με έκπληξη και ερωτηματικά βλέμματα. Εντός της πόλεως, στην πλατεία της αγοράς, γινόμεθα δεκτοί με χειροκροτήματα. Εντούτοις, και τότε ακόμη ακούγεται πυροβολισμός. Πάντοτε συναντούμε στην Ελλάδα τις δύο αυτές αντιθέσεις. Χειροκροτήματα και χειροβομβίδες. Στο Θάνος ήρθαν οι Γερμανοί και σταθμευθήκαν στην πλατεία και βάλαν γύρω-γύρω πολυβόλα, κάτι μικρά. Μαζευτήκαμε το τόλι και βλέπαμε. Εγώ είμαι 12 χρονών. Και τότε βγάλαν τη φιλαρμονική τους. Εκεί στην πλατεία, που είναι λίγο υπερυψωμένα τα καφενεία. Και αρχίσαν να παίζουν. Κανείς δεν χτύπησε τα χέρια. Ο κόσμος πάγωσε. Δεν τις χειροκρότησε. Και τότε ο διοικητής θύμωσε. Και πάλι καλά, βρέθηκε ένα παιδί που ήξερε γερμανικά και λέει:
Δεν ξέρει ο κόσμος, ξαναπαίξτηκε. Ο κόσμος δεν καταλάβανε τι κάναν. Ξαναπαίξαν, χειροκροτήσανε. Κι εγώ χειροκρότησα. Και ευχαριστηθήκαν οι Γερμανοί. Αλλά θυμούμαι τα πολυβόλα, γύρω-γύρω. Αν τρομάξαμε. Τρομάξαμε. Επί του θρύου της νήσου Λίμνου γηματίζει ήδη η γερμανική πολεμική σημαία. Η Λίμνος, η στρατηγική αυτή νήσος, βρίσκεται σε ασφαλή γερμανικά χέρια. Ισχυρές δυνάμεις, κατά θάλασσα, ξηρά και αέρα ανέλαβαν τη φύλαξή της. Τούτο αποτελεί μια νέα υπερήφανη επιτυχία του πεζικού μας, το οποίο με το αμοιραίες προεράσεις σε ξηρά και θάλασσα στρίφει τον αγώνα μας με την νίκη. Ο πολεμικός ανταποκριτής, Λότερμαν, Ράιχ Ντόιτσε, Νόρκριχτάν. Θυμάμαι ένα περιστατικό. Ήταν καλοκαίρι του 1942. Ένας Γερμανός στρατιώτης, μεθυσμένος, πήγε σε σπίτι εδώ, Συχωριανού, και αποπειράθηκε να βιάσει τη γυναίκα του, μητέρα τριών μικρών παιδιών. Ο άντρας της τον έσπρωξε και αυτός με τεξικολόγηση τον τραυμάτισε. Τότε η γυναίκα φώναξε και αμέσως έτρεξε να τον γειτονίσει. Ο Γερμανός από το φόβο του έφυγε και πήγε και κρύφτηκε στα Φαλακρά. Σε δύο μέρες οι Γερμανοί το συνέλαβαν. Τον δίκασαν και τον εκτέλεσαν αμέσως. Εμείς τα παιδιά πήγαμε και είδαμε την εκτέλεση. Τον είχαμε δεμένα μάτια. Γυμνό, με ένα σορτσάκι και στημένο στο τουμπάρι. Τον έφεψαν στον Πέλινο Σιχωριανού και επειδή εκείνος διαμαρτυρήθηκε, τον μετέφεραν και τον ξαναέθαψαν στην αυτοδυτική γωνία του νεκροταφείου μας. Απ' την έξω πλευρά όμως. Το 1952 ήρθαν συγγενείς του από τη Γερμανία και πήραν τα οστά του. Εγώ, βλέποντας την εκτέλεση, φοβήθηκα πάρα πολύ. Γύρισα σπίτι κατάληφτη. Με είδη μάνα μου. Και θυμάμαι με πότισαν λάδι και με έκοψαν το σαραλίκι, το πετσάκι που έχουμε στον οχύλος. Όταν ήρθε η κατοχή, με βρήκε στο γυμνάσιο, το παλιό, το μεγάλο. Ξεχειμωνιάσαμε εκεί. Το καλοκαίρι μας πήγαν στην Αγία Τριάδου. Εκείνη τη χρονιά είχαμε πάρα πολλά παιδιά, διότι είχαν έρθει από την Αλεξανδρούπολη και από την Καβάλα εδώ, επειδή φοβούνταν τους Βούλγαρους. Οι Γερμανοί ήταν σύμμαχοι με τους Βούλγαρους. Λοιπόν, είμαστε δύο τάξεις, θυμάμαι. Καλοκαίρι, μία τάξη έβλεπε τον πίνακα από εδώ, η άλλη από εκεί. Και ένα περιστατικό που δεν ξεχνάει. Ένα πρωινό, εκεί που κάναμε μάθημα, ακούμε μπότα γερμανική. Χρα! Κρα! Και ερχόταν προς την εκκλησία μέσα. Ήρθαν κάτω από τον άρθρο. Ένα περίπολο, τρεις άνδρες. Ένας πήγε, τι είπε στον καθηγητή, δεν ακούσε. Φωνάζει ο καθηγητής δύο ονόματα, δύο μαθήτριες. Και λέει, ζητάνε να τις ακολουθήσει. Ήταν Εβραίοπουλες και τις πήραν οι Γερμανοί. Αυτό ήταν μάλλον το 43. Τότε αυτοί είχαν κάνει μεγάλη εξόρμηση εναντίον των Εβραίων. Τα γνωρίζαμε τα κότσια. Είχαν έρθει πάρα πολλές οικογένειες από Αλεξανδρούπολη και από Καβάλα. Είχαμε συμπεθεριάσει τότε γιατί γινόταν πολλά σε πάνω. Μείναν εδώ πολλοί κόσμοι, αλλά αυτές δεν τις ξαναείδαν. Είμαστε στο βουνό πάνω από τον πλατή και θερίζαμε. Εγώ, οι δυο μου αδελφές και ένας παραγιός που έχουμε πεθάνει. Από το βουνό μπορούσες να δεις μέχρι κάτω στο λιμάνι του πλατή που είχε στηθεί και ένα γερμανικό φυλάκι. Και ξαφνικά ακούμε έναν ήχο σαν να κατρακυλάει το βουνό.
κάτι γίνεται. Πόλεμος γίνεται από κάτω. Εμείς ήμασταν μικρά. Δεν ξέραμε. Και εκείνος δεν ήξερε. Τρέξαμε και πήγαμε στο χείλος του γκρεμού. Από κάτω ήταν το φυλάκι. Και βλέπουμε μια σκιά να αναβλύζει από τη θάλασσα και σήκωσε κύμα. Και τότε εμφανίστηκε ένας μικρός μαύρος πύργος και έσυνε να φάσει φωτιά. Υποβρύχιο. Το Παπα-Νικολής. Έβγαζε φωτιά και τίναζε τα καΐκια στον αέρα. Το λιμάνι αυτό ήταν γεμάτο καΐκια που τα είχαν επιτάξει οι Γερμανοί. Και έβγαζε φωτιά και τίναζε τα ξύλα από τα καΐκια στον αέρα. Πέταξε και μια οβίδα που πέρασε το βουνό και έπεσε κοντά στη μήνη. Σύστηκαν τα πόδια μας. Μετά από λίγο ξαναβυθίστηκε και τότε γύρισαν οι Γερμανοί και μας είδαν. Ποιοι είναι αυτοί? Εμείς είχαμε κοκαλώσει και τότε γύρισαν τα όπλα και άρχισαν να μας ρίχνουν. Με την πρώτη βολή την αχτήκαμε και αρχίσαμε να τρέχουμε μέσα στη γη και τα γκάφτια και γλιτώσαμε. Την επόμενη μέρα ήρθε ένα παιδί που δούλευε στα έντονα Γερμανά και μας λέει: είχατε τύχει με αυτό που έγινε χθες και ήμουν εγώ. Γιατί τρέξατε να δείτε? Σας περάσατε κατάσκοποι. Εγώ τους είπα ότι στην οικογένεια και δεν σας κυνήγησα. Γιατί είχε μάθει κανένα δύο γερμανικά ο καημένος. Έτσι είχαν όσον τότε. Για το τίποτα. Πώς χαθήκαν έτσι. Εμάς, αυτό το παιδί μας έσωσε. Και καλή του ώρα, άμαζε. Το 1941 ζούσαμε σε σκανδάλι με τους γονείς μας. Ήμασταν 9 αδέρφια. Εγώ ήμουν ο μικρότερος. Αλλά θυμάμαι πολλά. Όταν φτάσανε οι Γερμανοί στη Λίμνο, οι χωροφύλακες που αντιστάθηκαν στον Βουνιά, τρέξαν μέχρι σε εμάς, στη σκανδάλι. Και πέταξαν τον οπλισμό τους στην Αγία Ειρήνη, για να σώσουν το τομάρι τους. Πίστευαν ότι θα βρουν κάποια βάρκα για τένεκο. Ο αδερφός μου, Παναγιώτης τότε, πήρε ένα όπλο και το έκρυψε στη μάντρα, όπου έχουμε τα πρόβατα. Ένα μήνα μετά, με προδοσία, φτάσαν οι Γερμανοί στην πόρτα μας. Ψάξαν τη μάντρα, βρήκαν το όπλο και συνέλαβαν τον πατέρα μου, τον οποίο πήγανε στο γερμανικό φυλάκιο, στον Άγιο Σόζο. Ο αδερφός μου πήγε αμέσως στο φυλάκιο και ζήτησε να δώσει λίρες για να ελευθερώσουν τον πατέρα μου και να μην γίνει τίποτα. Τότε οι Γερμανοί συνέλαβαν και τον αδερφό μου, ως συνέλογο για πλοκατοχή και απόπειρα δωροδοκίες. Στη συνέχεια τους πήγανε στο Μούντερ, στην Γκεστάπο, και τους έκλεισαν φυλακή. Τους ανέκρινα ένα μήνα. Τελικά, ο πατέρας μου τους είπε: τι του τραβάτε το παιδί? Το όπλο είναι δικό μου. Εγώ το είχα στη μάντρα. Έτσι διέτωσε ο αδελφός μου. Τον πατέρα μου τον δίκασαν στο αστρολογείο του κάστρου. Του επέβαλαν ποινή θανάτου και τον εκτέλεσαν. Στις 4 Δεκάτου 1942, στα ρηχά νερά, για να εκφοβήσουν οι Γερμανοί τους άλλους χωριανούς και να παραδώσουν τα όπλα. Θυμάμαι έπειτα, μαζευόμαστε σε μια γωνιά τα παιδιά, μετά που έφυγε, και λέγαμε να κλείσουμε τα μάτια μας. Όταν θα τα ανοίξουμε, θα είναι εδώ. Έτσι νομίζαμε. Ότι κλείνοντας τα μάτια μας, σε λίγο θα ερχόταν ο μπαμπάς μας. Και πώς μου ήρθε τώρα αυτό? Ήτανε πολύ άσχημο να... Δεν το είχα θυμηθεί άλλη φορά αυτό. Το νου μου περνούνε ιστορίες 1000-2000. Πες μου καμία. Τι να σου πρωτοπώ. Περνάει ένα αεροπλάνο από πάνω από το κεφάλι μου, και πού μου ήρθε εμένα τώρα εγώ να ξαπλώσω κάτω, 12-13 χρονών. Παιδάκι μου, πώς δεν το θυμάμαι, αυτά δεν τα ξεχνάμε.
και ένα περιστατικό που δεν ξεχνιέστηκε. Με ένα πρωινό, εκεί που κάνω μάθημα, ακούμε πότε η γερμανική γκρα-γκρου-γκρα. Βρέθηκε μια Γερμανίδα εδώ και έσωσε τον κόσμο. Γιατί για αντίπερα δεν του είχαν τίποτα να πάρε τα πολυβόλα να σκοτώσουν όλο τον κόσμο που ήταν μπαγιασμένος στα θέρμα. Και λέει το παιδί, Γιάννο το λέγανε, ώρα το καλία μαζί. Αυτή λέει είναι η οικογένεια, δουλεύουν πάνω στο βουνό. Αλλιώς θα μας σκοτώνανε οι Γερμανοί. Και έρχεται την άλλη μέρα ο Γιάννος και μας λέει, είχατε τύχη και ήμουνα, λέει, εγώ. Θυμάμαι που πέθανε ο μπαμπάς μου, μαζευόμαστε σε μια γωνιά τα παιδιά μετά που έφυγε και λέγαμε να κλείσουν τα μάτια μας, όταν θα τα ανοίξουν θα είναι εδώ. Και κλείσαν τα μάτια, έτσι νομίζαν ότι κλείνοντας τα μάτια μας θα έρχονταν ο μπαμπάς μας, άμα τα ανοίξουν θα είναι εδώ. Πώς μου είπε τώρα αυτό, ήταν πολύ άσχημο. Δεν το είχα θυμηθεί η χώρα. Ο χρόνος δεν αφήνει τίποτα πύραυο. Και αγαλιάζοντας. Θερμά συγχαρητήρια. Θα παρακαλούσα έναν εκ των ηθοποιών να καλέσει τους ανθρώπους που ήταν δίπλα σας σε όλο αυτό το διάστημα. Θα θέλαμε να καλέσουμε στη σκηνή τη διευθύντριά μας, Χαριτίνη Φωτοπούλου. Τους θεατρολόγους μας, Δανάη Κουτκίδου. Φανή Παϊτάκη και Αποστόλη Κόκαλη.
Αρχικά θα θέλαμε να πούμε ότι το είδος θεάτρου που κάνουμε είναι θέατρο ντοκουμέντο. Δεν είναι δύσκολη να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, αλλά εμείς συλλέξαμε πληροφορίες και κάναμε συνεντεύξεις σε δικούς μας συγγενείς παλαιών γενεών και βρήκαμε πληροφορίες για αυτές τις ιστορίες και με τη βοήθεια των θεατρολόγων μας κάναμε αυτό το πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Όλο το καλοκαίρι κάναμε πρόβες και διάφορα πράγματα. Οι δυσκολίες ήταν αμέτρητες, αλλά το αποτέλεσμα μας ικανοποίησε όλους. Και μέσα από όλο αυτό το project μάθαμε να συνεργαζόμαστε και ήρθαμε πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον. Παράλληλα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους υπεύθυνους καθηγητές, την Ουρανία Χαλκιώτου και τον Παντελή Ζαφύρη, καθώς και τον μουσικό μας, ο οποίος απουσιάζει αυτή τη στιγμή, ο Γιώργος Κασαβέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλετε να ακούσετε κι άλλα? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ήταν τιμή μας που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Πολλά συγχαρητήρια. Καλή ξεκούραση.